Καλημέρα. Είμαι λίγο θέος σε αυτή την αίθουσα. Δεν ξέρω εγώ, τουλάχιστον μόλις μπήκα μέσα, είχα και καιρό ελεύθερο. Φωτίστηκα ιδιαίτερα, μην ξεχνάμε ότι εδώ που είμαστε εμείς σήμερα, ήταν το ερμητήριο όλων των μεγάλων πολιτικών και θα έλεγα και στρατιωτικών αποφάσεων που καθόρισαν τις τύχες αυτού του τόπου. Εδώ ελήφθησαν οι μεγάλες αποφάσεις για το πόνημα του Φώτη Σαραντόπουλου, το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα. Εδώ ήταν ο Βενιζέλος. Εδώ ήταν μετέπειτα πάρα πολλοί που τίμησαν τον τόπο. Εδώ ήταν και το άλλο του 22 με τη δίκη των Βενιζέλων. Να σας καλωσορίσουμε όλους που ήρθατε να τιμήσετε το Φώτη Σαραντόπουλο και την παρουσίαση του πρώτου του βιβλίου με τίτλο «Εμπρός για τη Φιλόγγυση, η μεγάλη εξόρυξη», ένα βιβλίο που μας μεταφέρει με πραγματικά γεγονότα και όχι μυθιστορηματικά που δεν ξέρω γιατί κακώς κατά τη γνώμη μου αναφέρεται στο βιβλίο σε όλη αυτή τη μεγάλη εξόρυξη. Να ευχαριστήσω προσωπικά τον Φώτη Σαραντόπουλο που μου εμπιστεύτηκε τον συντονισμό αυτής της εκδήλωσης και να την ξεκινήσουμε να μην χάνουμε χρόνο. Να δώσουμε τον λόγο στον στρατηγό μου, τον κύριο Μπέικοντ. Η συγγραφή και η εκτύπωση
Τον 474ο σελίδο από τον συγγραφέα Ελληνίου, σε πρώτη παρουσίαση εδώ, στη μεγάλη αίθουσα της παλιάς βουλής των Ελλήνων, δεμένο και σταχωμένο, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, θα το ήθελα σε τόμο, στον πρώτο τόμο, αφού στον πρόλογο του ο συγγραφέας έχει καταγεγραμμένη υπόσχεση ότι θα συνεχίσει την αναζήτηση έρευνα και την ενσυνεχεία καταγραφή και παρουσίαση της νεότερης ελληνικής ιστορίας της Ελλάδας. Υποθέτω σε τόνο αφηγηματικής ευστόησης, όπως συμβαίνει και στο βιβλίο που μας παρουσιάζεται σήμερα. Προσωπικά του το εύχομαι. Όχι γιατί στους τίτλους του, δηλαδή του επιστήμονα χημικού, του επιχειρηματία κλπ. Θα προσθεθεί του ιστορικού, αλλά διότι το γιγαντιαίο αυτό εγχείρημα με τη δυναμική και την καλλιέργεια του γραπτού του λόγου θα κληρονοτήσει ένα χρήσιμο βοήθημα στους σημερινούς και στους αυριανούς συνέλληνες. Ειδικά ο τόμος του ενδιαφέροντος μας, εμπρός δια της λόγης, περιέχει και παρέχει στον αναγνώστη πλήρη ανάλυση και παραστατική περιγραφή του καθαρά στρατηγικού μέρους της όλης ενοχλίας, όπως οι εκδόσεις των υπηρεσιών ιστορίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έχουν δημοσιοποιήσει σε πλήθος εκδόσεων. Πέραν όμως αυτών, στηρίζεται και κατάλληλα χρησιμοποιεί εκδόσεις συμμετασχών των ημί συγγραφέων πολλών κατηγοριών, με αναφορές και σχολιασμούς σε σχέση με τον πόλεμο και όλων των άλλων, εκτός των υπηρετούν των, σε οικογενειακό, τοπικό ή και εκτοπικιστικό επίπεδο, προ, κατά και μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με έναν τόμο αφηγηματικής ιστορίας, ίσως και αφηγηματικής. Υπάρχουν ελλείψεις, ατέλειες ή αδυναμίες, και αυτές εμβολείς της αναθέρειας συγγραφέας. Ουσιαστικά κλείνω τη γνώμη μου και τις εντυπώσεις μου από την όλη διαδρομή ενός πράγματι ιστορικού με όλη τη σημασία της λέξεως τον θα έλεγα όπως τον περιέγραψα. Θα ήθελα όμως πριν τελειώσω να θίξω δύο σημεία που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Γιατί αν δεν είχαμε Θεσσαλονίκη, μπορεί να είχαμε κάποιο μικρό κρατήριο ασθενικό ή και δεν ξέρω τι άλλο. Επομένως, θέλω να δείξω, όπως αναφέρει και ο συγγραφέας της σελίδα 220, τον Χασάν Ταχσίν Πασά, τον επικεφαλής της Οδόης, του 8ου σώματος των τουρκικών στρατευμάτων της Μακεδονίας, εις τον οποίο εμπολής οφείλεται το ότι η Θεσσαλονίκη, γιατί το πρόβλημά μας είναι η Θεσσαλονίκη και για τη Θεσσαλονίκη, η όλη διαδικασία τελικώς να είναι ελληνική, να συνεχίσει να είναι ελληνική και να αποτελεί το εμπόδιο για πάρα πολλούς. Δεν ξέρω αν και πόσο για το Ταχσίν ξέρουμε, ήταν καταρχήν απόφυτος της Ζωσιμαίας σχολής, των Ιωαννίνων. Η γυναίκα του ήταν εξυγκλαμμένης με την Χριστιανή. Ήταν ένας, εκτός από τη στρατιωτική ιδιότητα, ένας πάρα πολύ μορφωμένος, ένα πολύ μορφωμένο άτομο. Επομένως, η καθυστέρηση όλων των επιθετικών επιχειρήσεων από τις 5 Οκτωβρίου του 2012. Ίσως θα έπρεπε να έχει αναρτήσει νωρίτερα. Είναι μια εκδοχή. Και οι περίπου γύρω 22 με 24 μέρες της πορείας από την ανύπαρκτη σχεδόν μια ασθενική Ελλάδα της Μελούνας για να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη ήταν μια πορεία που η περιγραφή της στρατιωτικά αποτελεί, πρέπει να αποτελεί ένα διαρκές
παράδειγμα εκφανίσεως της νεοτέρας πολεμικής τέχνης. Αν σήμερα διπλασίασε κατά την Ελλάδα, αν σήμερα μπορούμε και έχουμε ακόμα λόγο, το ακόμα αν το θέλετε ή όχι, ιστορικά όλα τα πράγματα του ευρύτερου χώρου μας οφείλονται στο ότι τελικώς με τη βοήθεια του Καψή η Θεσσαλονίκη κατέστη κάποτε ελληνική και έκλεισε ανεπανόρθωτα, τουλάχιστον για την περίοδο εκείνη, ο δρόμος που οδηγούσε τους Βούλγαρους και τους Σέρβους στο Αιγαίο Πέλαγος, επομένως και στον χώρο της Μεσογείου. Ο Τασίν ήταν μια μεγάλη φιλονομία και ίσως να χρειάζεται μια διάλυση και ένα υγείο. Ο δεύτερος που θα ήθελα να δείξω πριν κλείσω τη δική μου παρουσίαση είναι ο Ιγνάτιος. Ενώ έθιξα το θέμα του κατά ποιον τρόπο ο Τασίν ευνόησε την Ελλάδα και εξαιρετικές επιχειρήσεις, την εξαίρεση των επιχειρήσεων την περίοδο εκείνη, δεδομένου ότι πίστευε ότι η επιβίωση της Θεσσαλονίκης μόνο εάν υπήρχαν οι Έλληνες του πολιτισμού των 2.000 χρόνων θα μπορούσε να επιβιώσει και να συνεχίσει. Θέλω να δείξω λοιπόν και τον Ιγνάτιε, τον στρατηγό και διπλωμάτη, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία δεν εφαρμόστηκε με την έννοια την πλήρη, όπου θα υπήρχε στα Βαλκάνια μόνο μια μεγάλη Βουλγαρία, όχι απλά στα Βαλκάνια, στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Και όχι μόνο στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και βορειότερα και πέρα του Δουνάπηρος ενδεχομένως. Ο Ιγνάτιεφ εζημίωσε την Ελλάδα με διάρκεια η οποία συνειδητά υφίσταται και σήμερα και θα υφίσταται και στο μέλλον. Θέλω να πω και σταματώ ότι η καταγγελία του Αλεξάνδρου του δεύτερου, του τότε τσάρου της Ρωσίας, η εντολή την οποία υλοποίησε ήταν ούτε σπιθανή γης υπέρ της Ελλάδος. Κλείνω επομένως με τους δύο αυτούς και για το πρώτο ο συγγραφέας αφιερώνει μεγάλο χώρο του βιβλίου του με μία ευχή. Το βιβλίο που έχει πραγματικά μεγάλες αλήθειες και μεγάλες αλήθειες, γιατί όταν γράφεις ιστορία πολεμικών γεγονότων λειτουργούν και άλλες δυνάμεις με φαντασία, με άρνηση. Ο Ιγνάτιεφ λοιπόν ζημίωσε την Ελλάδα διότι η εξαρχία απεκόπη η Βουλγαρία από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, μάλιστα τώρα ονομάζουν τον Πατριάρχη τους, τον επικεφαλής Εκκλησίας Πατριάρχη. Και όχι μόνο αυτό, διαμόρφωση συνθήκες, δεν μιλάμε για ανατολική ομιλία, δεν μιλάμε για χίλια δυο χαμένες Ελλάδες. Θα πρέπει επομένως να το έχουμε εις τα υπόψη μας. Εις τον εκδότη, το συμπαθέστατο κύριο Σαρδόπουλο, εύχομαι να υλοποιήσει τη σχεδιασή του. Και το δεύτερο, εύχομαι η κατάσταση στην οποία διατρέχουμε σαν έθνος, σαν χώρα, να έχει, αν είναι δυνατόν, μικρή διάρκεια και να ξαναναθαρίσουμε και να ξαναέχουμε μια Ελλάδα που να είναι άξια αυτή για μας και εμείς για αυτήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ διάβασα το βιβλίο αυτό σε συνήθειες πίεσης, γιατί έχω διαβάσει διάφορες λίστες αυτές τις μέρες, του Φώτη. Πρέπει να σας ομολογήσω.
ιστορικής, ότι αγαπώ πολύ περισσότερο αυτούς που δεν είναι ιστορικοί και διαβάζουν και γράφουν ιστορία, από τους καταυτοϊστορικούς. Διότι το μεράκι τους είναι αξεπέραστο. Και ο Φώτης το έχει αυτό το μεράκι. Φαίνεται και από το βιβλίο. Επειδή έχω γράψει τη βιβλία, γνωρίζω τι σημαίνει η διαχείριση ενός τόσο τεράστιου υλικού όπως αυτό που είναι μέσα στο εμπρός δια της λόγης. Εγώ ό,τι έχω διαβάσει, είμαι ιστοριοφάγος, έχω μελετήσει πάνω από το μέσο την ιστορία των και των δύο Βαλκανικών πολέμων. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι τον πρώτο Βαλκανικό τον ξέρει πολύς κόσμος. Ο δεύτερος Βαλκανικός, λεγόμενος ο Εθνοβουλγαρικός δηλαδή, είναι λίγο μέσα σε μία αθλή, δεν πολύ γνωρίζουμε και πολλά πράγματα. Και μετά, δηλαδή, το 1912, ξέρουμε όλοι περίπου τι συνέβη. Από το 13 και μετά υπάρχει ένα περίεργο ιστορικό κενό, κανείς δεν είναι και πολύ σίγουρος. Ξέρει ότι το 19 φτάσαμε μέχρι την Εκκρασία και ξέρει ότι το 22 μας γυρίσαν πίσω με την Εθνική Τραγωδία. Όλο αυτό το ενδιάμεσο κενό για τον Νεοέλληνα, αυτό το ενδιάμεσο ιστορικό διάστημα και τον Νεοέλληνα είναι λίγο ασαφές. Και γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπάρξει μια συνέχεια του βιβλίου. Διότι ο κόσμος θέλει να διαβάσει, θέλει να μάθει ιστορία. Να σας πω τώρα εγώ από το βιβλίο αυτό τι έψαξα να βρω. Διότι την ιστορία την λέω και λίγο προσωπικά. Πρώτον, ήθελα να διαβάσω για τη μάχη στο Μπιζάνιο. Διότι η συγχωρεμένη γιαγιά μου, Μαριάνθη Καμπουράκη, μητέρα του πατέρα μου, μέχρι που πέθανε και πέθανε 104 χρονών, έκλαιγε τον αδερφό της, ο οποίος είχε σκοτωθεί στο Μπιζάνιο. Ο αδερφό της ήταν μαθητής του γυμνασίου, του εξατάξεου τότε του Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου πήγαινε στο πρώτο γυμνάσιο Αρένων Χανίων, κριτική πολιτεία τότε, και έφυγε από το γυμνάσιο, εθελοντής, κατατάξει στο στρατό και σκοτώθηκε στο Μπιζάνιο. Η συγχωρεμένη γιαγιά μου δεν ήξερε πολλά πράγματα. Έλεγε λοιπόν ότι ανέβαινε κάποιο είχε πει ότι ανέβαινε, λέει, ένα ύψωμα. Κάποια σφαίρα ή οβίδα τον βρήκε και κατρακύλησε, αλλά δεν τον ξαναβρήκαν. Είχε λοιπόν την πεποίθηση ότι με κάποιο τρόπο αυτός ο άνθρωπος ζει. Παρά το γεγονός ότι στο πρώτο λύκειο, στο πρώτο γυμνάσιο Αρένων, υπάρχει μνημείο μαρμάρινο με όλους τους μαθητές του σχολείου, οι οποίοι πήγαν εθελοντές και έπεσαν στους Βαλκανικούς πολέμους. Παρά το ότι υπάρχει και η λέξη Παλαμπρέξ, αυτή τον έψαχνε μέχρι που πέθανε. Είχα λοιπόν μια συναισθηματική σχέση με αυτόν. Με αυτήν. Ήθελα να δω πώς σκοτώθηκε ο αδερφός της γιαγιάς μου. Παππούς μου κι αυτός. Ένα δεύτερο σημείο πολύ ενδιαφέρον είναι αυτή η περίφημη διαμάχη. Αν μπορούσα να διαλευκάνω κάτι παραπάνω. Για την κατάληψη της Θεσσαλονίκης σε δύο πράγματα. Το ένα είναι η διαμάχη Βενιζέλου Κωνσταντίνου με τα περίφημα τηλεγραφήματα. Σας θυμίζω ότι όταν εκτοριστεί τη διαμάχη μεταξύ βασιλικών και βενιζελικών, η μία πλευρά, η βενιζελική, υποστήριζε ότι ο Βενιζέλος ήταν αυτός που υποχρέωσε με το ζόρι δια τηλεγραφημάτων τον Κωνσταντίνο να πορευτεί προς τη Θεσσαλονίκη και όχι προς το μοναστήρι, τα σημερινά Σκόπια, όπου αυτός ήθελε να κατευθύνει το στράτο. Η δε βασιλική έλεγαν ότι ο Κωνσταντίνος και τη Θεσσαλονίκη και ήθελε τον Ιστό ο Βενιζέλος από την Αθήνα ως πολιτικός, ως κοκκίνας πολιτικός, δεν έκανε τίποτα, να του φάει τη δόξα. Όλο αυτό το περίφημο, ας πούμε, αυτή η περίφημη διαμάχη, εξόδων ήξερα και το είδα και εδώ, επειδή υπάρχουν όλα τα στοιχεία, προέκυψε εκ των υστέρων. Μίλησα και με τον Φώτη γι' αυτό. Την πρώτη μέρα που με πήρε και μου είπε: έχω ένα βιβλίο να στο στείλω, να άρχισε να μιλήσει, να το διαβάσει κτλ. Του λέω: μα αυτά τα τηλεγραφήματα πάνω στη στέγη. Λοιπόν, υποτίθεται ότι υπάρχουν δύο τηλεγραφήματα στα αρχεία. Το ένα κλαίει,
του είχε στείλει ο Βενιζέλος στην αντιλεγάνη μας στον Κωνσταντίνο που του λέει «Υπάρχουν πολύ σοβαροί πολιτικοί λόγοι να κατευθυνθούμε προς Θεσσαλονίκη». Υποτίθεται ότι ο Κωνσταντίνος του ανταπάτησε με τη λεγάνη που έλεγε «Εγώ λέω να κατευθυνθώ», δεν σας το λέω ακριβώς, το έχω σημειώσει εδώ. Λέει «Ο στρατός», λέει ο Κωνσταντίνος, «δεν θα οδεύσει κατά της Θεσσαλονίκης, εγώ έχω καθήκον να στραφώ κατά το μοναστηρί εκτός αν μου το απαγορεύσει». Και έρχεται τηλεγράφημα του Βενιζέλου στον Κωνσταντίνο που λέει «Σας το απαγορεύω». Υποτίθεται λοιπόν ότι αυτή ήταν η περίφημη ανταλλαγή τηλεγραφημάτων που έκρινε τη μάχη της Θεσσαλονίκης, μάλλον την κατάρρευση της Θεσσαλονίκης από τους Έλληνες. Διότι ως γνωστόν, σήμερα μπήκαμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, την άλλη μέρα το πρωί ήταν πολύ αραπέξω. Την ίδια ώρα ίσως, λίγο πριν μετά. 4-5 ώρες μετά. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος έμαθε ότι η Θεσσαλονίκη, ότι ο Διεύσης της Θεσσαλονίκης είναι η πόλη, αλλά παρακολουθούσε την επινίκη απαρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Τι διαπίστωσα εκ των υστέρων και μετά πολλά χρόνια, ότι τον καιρό που γινόταν η κατάρρευση της Θεσσαλονίκης, η μάχη μεγάλη, η επινίκη, ο πόλεμος, η διαμάχη αυτή δεν υπήρχε. Εκ των υστέρων, όταν βασιλιάς από εδώ και μελισσαλική από εκεί, βασιλική και μελισσαλική, φτάσανε στο δικαστικό, τότε ανακαλύψανε από τον καιρό της δόξας και της συνεργασίας των δύο τα σημεία που τους χωρίζαν. Οι Βενιζελικοί λένε ότι ο Βενιζέλος τον έβαλε με το ζώο να μην πάρει τη Θεσσαλονίκη. Οι Βασιλικοί λένε ότι τα τηλεγραφικά αυτά δεν υπήρχαν. Οι Βενιζελικοί ανταπαντούν ότι ο Μεταξάς 10 χρόνια μετά 15 αλλήλωσε τα αρχεία του ελληνικού στρατού και έκανε διορθώσεις. Και βάλεσε επιτροπή του διορθώσεις ότι ήταν ο στρατηγός Παπάγος, ο μετέπειτα πολεμικός και αρχηγός του επιτελείου κλπ. Λοιπόν, διαπιστώνουμε εδώ λοιπόν πώς μια καλή στιγμή της ελληνικής ιστορίας, όπου ο ανώτατος άνθρωπος, ο βασιλιάς, ο πρωθυπουργός, ο λαός, ο στρατός είναι ενωμένοι και καταφέρνουν να κάνουν να διπλασιάσουν την πατρίδα μέσα σε ελάχιστο χρόνο, εκ των υστέρων και κομματικά για αντιπαραθέσεις, για ανακαλύπτουν όλα τα σημεία που τους χωρίζαν. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που οι Βασιλικοί να λένε ότι δεν ήταν ο Κωνσταντίνος, δεν έπαιρνε τη Θεσσαλονίκη, και οι Βενιζελικοί να λένε ότι δεν ήταν ο Βενιζέλος, ο Κωνσταντίνος δεν είχε δώσει του Βούλγαρου. Σαν κλαμάρες την Θεσσαλονίκη την πήραν και οι δυο μαζί. Έτσι πρέπει να βλέπουμε την ιστορία. Χωρίς το Βενιζέλο να είχε αναδιοργανωθεί η Ελλάδα και δεν θα μπορούσε να κάνει τον πόλεμο, και χωρίς τον αρχιστράτηγο, ο αρχιστράτηγος έχει τεράστιο ρόλο στο πώς εξελίσσεται μια εκστρατεία. Ένα άλλο σημείο είναι έχοντας παρακολουθήσει τη βουλγαρική, κατά κάποιο τρόπο γιατί δεν γνωρίζω τη γλώσσα, τη βουλγαρική ιστοριογραφία. Οι Βούλγαροι υποστηρίζουν ότι την ίδια στιγμή από τη μια μεριά της Θεσσαλονίκης, από την δυτική μεριά μπαίναν οι Έλληνες και από την ανατολική μεριά μπαίναν οι Βούλγαροι. Άρα η Θεσσαλονίκη καταλήφθηκε μαζί, παράλληλα. Απλώς ο Τούρκος διοικητής παρέδωσε στους Έλληνες για δικούς του λόγους. Αυτό το λένε κατά κόρον, θέλοντας να υποστηρίξουν από τη δική τους την πλευρά, γιατί ο καθένας γράφει την ιστορία που το λένε, ότι τη Θεσσαλονίκη την απέκτησαν και οι Βούλγαροι, όχι οι Έλληνες, γιατί φτάσαν την άλλη μέρα. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου και από όλα τα δοκουμέντα που υπάρχουν, ξεκαθαρίζεται ότι η ιστορία είναι όπως την αναφέρουν, όπως την αναφέρει η ελληνική πλευρά. Μπήκαμε στη Θεσσαλονίκη 24 ώρες νωρίτερα. Και ένα τελευταίο που ρώτησα και έψαξα εδώ, ήταν διότι ξέρεις η Κυριακή ότι μας κριτικούς μας κατηγορούσαν ότι σε όλο τον Βαλκανικό πόλεμο υπήρξε μόνο μία υποχώρηση. Υποχώρηση της Πέμπτης Μεραρχίας, όταν από την πίσω μεριά πέρασε τη μάχη για τα Σέρβια, μπήκε ένας Τούρκος λογαγός με ένα λόγο ή δύο λόγους, κάτι τέτοιο, πανικοβλήτη την Μεραρχία και αποχωρούσε δύο μέρες συνεχώς υπό το καθεστώς του πανικού. Μου είπανε κάτι ότι δεν φωνάζει τώρα στην κριτική για τα Σκόπια, διότι αν δεν είχε πανικοβλήτη τότε η Πέμπτη Μεραρχία θα είχαν καταλάβει και τα Σκόπια γιατί δεν τα τάφα. Και επειδή το δέωσα προσωπική προσβολή, δεν ξέρω τώρα και ο Φώτης τι λέει με αυτό, το δέωσα προσωπική προσβολή, ψάχνω παντού, πράγματι υπήρξε η υποχώρηση, πράγματι υπήρξε ένα πανικό σε μια μάχη. Αλλά όχι ως εκεί, έτσι δεν είναι ποτέ. Όχι, δεν το έτσι, εσύ θα σου δω.
Λοιπόν, το βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο τρόπος που γραμμένο με τρόπο που μου αρέσει να γράφεται η ιστορία. Έχει τα στοιχεία, έχει τα πολιτικά γεγονότα, έχει τις μαρτυρίες, έχει την πλοκή, τη φανταστική, έχει τα πρόσωπα και κυρίως δεν είναι ένας μακρινός πόλεμος που έγινε κάπου. Μέσα από τη διοίκηση των απλών ανθρώπων, φανταστικών κοινή, είναι ένας πόλεμος πραγματικός. Η μάχη, η λάσπη, το χώμα, η πείνα, οι λαϊλασίες, οι σφαγές, ο φόβος, το μεγαλείο, ο χορός, το κλάμα, όλα μας. Εδώ είναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ό,τι θερμά συγχαρητήρια και οφείλετε όχι να το διαβάσετε και ξέρετε πολύ μόνο να το διαβάσετε. Το λέω συνήθως στις παρουσιάσεις. Έχετε μεγάλη να πάρετε φεύγοντας δύο. Ένα να πάρετε να το έχετε εσείς και ένα να δώσετε στους να το κάνετε δώρο. Σωστά. Σωστά. Και τρία. Ευχαριστώ πολύ. Αν είναι το δεύτερο για τα παιδιά, θα είναι λίγο δώρο. Γι' αυτό το παίρνεις. Ήθελα να πω ότι στο τέλος των τοποθετήσεων των προσκεκλημένων θα έχουμε τη δυνατότητα διαλόγου ερωτήσεων ότι πιθανόν σας απασχολεί ή θέλετε να ρωτήσετε. Όπως επί παράδειγμα το θέμα που έθιξε προηγουμένως και ο στρατηγός αλλά και ο Ιωάννης Καμπουρέγγης με τον Τούρκο στον αξιωματικό των επικεφαλής που παρέδωσε ουσιαστικά τη Θεσσαλονίκη στην ελληνική πλευρά και το γεγονός αυτό, η επίσημη ελληνική ιστορία, αυτή που διδασκόμαστε βασικά στα σχολεία, δεν το έχει και πολύ προβεβλημένο. Είναι νομίζω ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Να προχωρήσουμε παρακάτω και να πάμε στον αξιότιμο τον κύριο καθηγητή, τον κύριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ όλους για την παρουσία τους και τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου μας αλλά και όλους τους άλλους εκπρόσωπους του Συμμενών. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συγγραφέα και την τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει σε ένα τόσο διαδεκτό πάνελ. Όταν γύρισα από την Αμερική και κόπτασε το έργο το 1948 για να υπηρετήσω 4 χρόνια στον Ανταλλαγικό Πόλεμο, ως έλεγχο από την Πρωτοβουλία, φανταζόμουν ότι μια μέρα θα κάθομαι δίπλα στον νέος αρχηγό Γεράκ. Είναι μια αίσθηση που προκαλεί δέος. Αλλά πέραν τούτου είμαι περήφανος να είμαι στο ίδιο πάνελ με τους άλλους εκλεκτούς, φίλους. Τον κύριο Ταμπουράκη δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά δεν το έχω ακούσει για τον κύριο Ταμπουράκη και για τη θέση που έχει στην ελληνική δημοσιογραφία. Δυστυχώς δεν είναι ο δεύτερος, έχει ένας παλιός φίλος που απουσιάζει για σοβαρό λόγο. Τον κύριο Μητσοτάκη δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά θα ήταν έτσι πολύ σύντομα να πω δύο λόγια για μια πάρα πολύ γενναία γυναίκα στην μητέρα. Όταν μπήκα για πρώτη φορά στην Αμερική το 1946, πάει από ένα γύριο με τα Κοριαλένια, Αναγκύριο Περέδο, μετατέλησα το κολέγιο του Ψυχού και είχα πει στην Αμερική. Ήταν το 1946-1947 η Μαρίκα ήρθε τότε στη Νέα Υόρκη από το πόλη Πενσιλβένια, την Φιλαδέλφεια Πενσιλβένια. Είχε τελειώσει τότε ένα καταπληκτικό finishing school μαζί με τη Μαριέτα Γιάννη Γιαννούκου, το Σύπρι School στην Φιλαδέλφεια. Και τη θυμάμαι, είχε έρθει και κάνει τις πρώτες εγχειρήσεις για το μεγάλο της πρόβλημα με τον καθηγητή Λαντζούνη της Κολόμβια που ήταν γιατρός στο Πρεσβυτέριο. Και θυμάμαι ότι ο πατέρας της, ο Αΐμις ο Γιαννούκος, έκανε μια καταπληκτή δεξίωση στο Πιέρ, κάπου 200 άτομα, στα οποία θα βούλησε το δημοκρατικό Μοσχονάς, Νίκολα Μοσχόνα. Και θυμάμαι τότε της, λέω, τι θα γίνει η Μαρίκα, πώς θα το βάλει σήμερα και με λέει, θα το ξεπεράσω. Έπρεπε, έκανε πάρα πολλές εγχειρήσεις, στάθηκε δίπλα στον άντρα και πολύ ήταν της άκρητη εκκλησία από τον κύριο Κάβες, τον Μεκανικό Πανεπιστημιακό, ο οποίος απεργάτησε 10 χρόνια
πολιτικές επιστήμες, που την αναγύρισε σε επίτιμη δόκτωρα. Ένα τίτλο που από την γνωστή σεμνότητά τη δεν τον χρησιμοποίησε ποτέ. Ας θεωρηθούν τώρα τα γενικότερα λόγια σαν ένα μικρό μνημόσυνο προς μια γυναίκα η οποία πραγματικά τίμησε το ελληνικό όνομα. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον κύριο Περιβάκη, ο κύριος Καπουράκης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Σέκερης Λίγη. Εκείνο που κυρίως εγώ αποκόμισα κάπως διαφορετικές εντυπώσεις, δεν μπορώ να μιλήσω δίπλα στον κύριο Περιβάκη για τις στρατηγικές επιτυχίες του ελληνικού στρατού κλπ. Αλλά μου έκανε εντύπωση η εντυμότητα και η αντικειμενικότητα με την οποία ο συγγραφέας χειρίστηκε τα διάφορα θέματα. Ειδικά αυτή την διαμάχη Περιζέλου Κωνσταντίνου. Ένας επιστήμονας δεν προσπαθεί ποτέ να κάνει κάτι που κάνει ένας πολιτικός. Δεν προσπαθεί ποτέ να αποδείξει κάτι. Απλώς εξετάζει τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις, τις εξετάζει ψυχρά, αντικειμενικά και κυρίως χωρίς συναισθηματική φόρμαση. Δηλαδή τίποτα δεν υπάρχει στο κείμενο, στα κείμενά του που να λένε ότι ο Περιζέλος θα είναι καλύτερος ή ο Κωνσταντίνος. Ειδικά αυτό το επεισόδιο πλην κατάληψης Θεσσαλονίκης το χειρίζεται με πολύ λεπτότητα, σου λέει ο Κωνσταντίνος σαν στρατηγός, έβλεπε τα πράγματα της αδερφής του εμάς για να πάει στο μοναστήρι. Ο Περιζέλος σαν πολιτικός προέβλεπε τον ίδιο τον Βουλγάρο, οι οποίοι ήδη είχαν 25.000 άντρες μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, η υπόθεση κρεμότανε από μία γνωστή. Τότε πραγματικά απήντησε σε την επικοινωνία ο Βενιζέλος, σας διατάσσω το θέμα. Αλλά εδώ είναι η αρχή του διχασμού. Βρισκόμαστε λίγους μήνες στην εξοδοκονία του στενού βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου. Είχαμε προσφέρει να το αρχονήσουμε και στη Σιμρού και την κλείτωσε, γι' αυτό είναι η εκκλησία του Αγίου Σώστη, διότι σώθηκε τότε ο βασιλιάς. Και είναι η αρχή του λιγαριού, η οποία μετά δεν θα γκρινιάζει. Έχουμε την περίοδο 15-17, το κίνημα πάνω στη Θεσσαλονίκη, της Εθνικής Άμυνας ΕΜΑ. Εδώ είναι η περίοδος 10-17 όλα τα γεγονότα. Είναι στην καρδιά της περίοδου 1910-1920. Είναι η περίοδος που αναμόρφωσε την Ελλάδα. Δηλαδή όταν ο Σταματάκης Ζορβάς επικεφαλής του συνδέσμου κάλεσε τον Περιζέλο την Τρίτη, έκανε μία πράξη η οποία θα τον θυμάει, πρέπει να τον θεωρούσε πάντα πάρα πολύ σημαντικό. Ο Περιζέλος αναμόρφωσε την Ελλάδα, 10-20. Σημαίνει το πατέρας με ένα μεγάλη να έκανε και κάποια βοηθή με τον Περιζέλο στην Τρίτη, δεν ήταν πολιτικός καριέρας, επιχειρηματίας ήταν, το βάλουμε εκεί για μία περίοδο. Αλλά ένας ο οποίος θέλει να μάθει για την περίοδο αυτή πρέπει να διαβάσει δύο βιβλία που κατά τη γνώμη είναι κλασικά. Για την περιζελική άποψη είναι τα δύο τόμοι του Γεωργίου Βεντήρη, Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος, 10 με 20. Για την πλευρά των βασιλοχρόνων είναι του Εδουάρντου Μιρό, πάλι για την ίδια περίοδο. Δηλαδή, την εποχή εκείνη δεν μπορούσε να πα στην Πάρνηθα γιατί υπήρχαν οι ληστές. Και από την υπόθεση, την αυτοκίνηση κτλ. Αυτά φαίνεται τα πάσια σαν να πει του λοιπόν, ταμπού ο βασιλές των Ωραίων. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε λοιπόν αυτή την αντικειμενικότητα με την οποία χειρίζεται αυτά τα θέματα. Τώρα, πέραν τούτου, δίνει την εικόνα της εποχής. Όλος ο ελληνισμός εντός και εκτός Ελλάδος είχε ξεσηκωθεί για την Ελλάδα. Το οποίο αυτό έχει ένα ρωμανέο εθνικό χρόνο. Μιλάει για πατρίδα, μιλάει για Παναγιά, μιλάει για τις αξίες του έθνους. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, διότι σήμερα ζούμε σε μια περίοδο που κάθε τι το εθνικό υποβαθμίζεται και επιδορύει. Δεν έχουμε πια Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, έχουμε Υπουργείο Παιδείας. Δεν έχουμε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχουμε Υπουργείο Άμυνας.
Λοιπόν, δηλαδή αυτά τα υπουργεία μετά το Εθνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και της Ανάγκης έχουν περιοριστεί μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών, ας πούμε. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Η εποχή εκείνη ήταν τελείως διαφορετική. Η γενιά μου μιλούσε πάνω και μια πρώτη ξαδέρφη, την Έστερ, που άντρας της το 1904 πήγε στη Μακεδονία της Μύρνη και πολέμησε στο πλευρό του Πάπου Μελάνη και στο τέτοιο του πολεμώντα ο Μιχαζίδη. Εγώ είμαι Μιχαζιάτης. Ξέρω ότι στα βουλά που τη γενιά μου, για να μην τα σημαίνει άνω αυτά τα βουλά, σε έναν από τους ελληνικούς πολέμους, για το έγινε ένα έρωτα για τον αρχικό, για το στόλο μας και όλες οι γυναίκες δώσανε όλα όσα ξαφνικά. Ακόμα και τις βέβαιες. Και για 10 χρόνια, αν μια γυναίκα μεριζόταν να έχει ένα κόσμο, θεωρεί το κατάκτηστη, δεν είχε πάρει μέρος, δεν είχε συμβάλει, ας πούμε, σε αυτή την υπόθεση. Σήμερα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Δεν είναι, λέω, όταν πήγαινα στο κολέγιο του ψυχικού, στην κατοχή, το κολέγιο έχει τελείω για το ψυχικό, είχαμε τη Γερμανία νοσοκομείο και είμαστε ένα πανάθλιο κτίριο κατευθείαν 40. Θυμάμαι τον σταθόπλο του καθηγητή μου στα ελληνικά και στην ιστορία να μας απαγγέλει ποίηματα τελείω διαφορετικά. Αλλά τι τιμή στο παλικάρι όταν πρώτο στη φωτιά σκοτωθεί για την πατρίδα με τη σπάθα στη δεξιά. Σήμερα είναι το έγκυο. Δεν διδάσκω τέτοια πράγματα, δεν με θεωρούνται πολιτικός ορθά. Εγώ στο γραφείο μου, στην πλατεία Συντάγματος, έχω μια πολύ μεγάλη σημαία ελληνική μέσα στο γραφείο και από πάνω ένα μεγάλο χρυσό σταυρό. Γιατί αυτό μάθαμε στο γυμνάσιο. Το σταυρός που λαμπηρίζει στη ψηλή σου κορυφή, την ορφάδος φωτίζει κάθε πλήδα μας παιδί. Θέλω να πιστεύω ότι εξέλιξη των πραγμάτων βεβαίως η κατάσταση πολύ χειρότερα από όλα την πρόκλησή μου, αλλά κάποια στιγμή θα ανατύρει και πάλι ο ίδιος. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή και τα υπουργεία θα πάρουν τη σωστή τους ονομασία. Θα μου πείτε, είσαι εθνικιστής, θα σας απαντήσω με τα λόγια του παραπάνω. Πατριδολάτρης είναι και όχι εθνικιστής. Σας ευχαριστώ. Αυτό το οποίο βρίσκω πολύ ενδιαφέρον στην
περιγραφή στο βιβλίο του Βόρτη του Σαρδόπουλου, είναι ακριβώς αυτό το ποσοτικό στοιχείο του απλού ανθρώπου, ο οποίος συμμετέχει σε μία προσπάθεια και με τον τρόπο του αυτόν συμμετέχει στο γράψιμο της ιστορίας ενός ολόκληρου λαού. Διότι οι πόλεμοι αυτοί έλαμβαναν χώρα εκείνη την εποχή με έναν τρόπο που απαιτούσαν την κινητοποίηση ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό το στοιχείο προκύπτει πάρα πολύ έντονα από το βιβλίο του Φώτη, μέσα από μια σειρά προσωπικών διηγήσεων των απλών ανθρώπων, οι οποίοι έγραψαν την ιστορία αυτού του τόπου μέσα από μια μαζική συμμετοχή σε μια προσπάθεια που έκανε μια μικρή τότε χώρα να αφράξει μια μοναδική ιστορική ευκαιρία η οποία της δόθηκε. Ένα βιβλίο το οποίο με τον τρόπο του περιγράφει μια κοινωνία σε μια μεγάλη μετάβαση. Μέσα από τον πόλεμο αμβλύνονται κοινωνικές διαφορές. Τα σώματα των λευζών, τα οποία αποτελούν, αν θέλετε, και τόσο αποτελούσαν και τότε αντικείμενο, αν θέλετε, θαυμασμού ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας, ήταν σώματα κυρίως απαρτισμένα από αγρότες. Η συμμετοχή των γυναικών στην προσπάθεια αυτή μέσα από τον έντονο υποστηρικτικό του ρόλο. Όλα αυτά καταδεικνύουν μια κοινωνία η οποία συστρατεύεται συνολικά σε μια τεράστια εθνική προσπάθεια, η οποία οδήγησε μέσα σε έναν πολύ σύντομο σχετικά ιστορικό χρόνο στον διπλασιασμό της χώρας μας και στην δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδος έτσι όπως την ξέραμε. Το ενδιαφέρον όμως ερώτημα για τον ιστορικό και για τον πολιτικό, ο οποίος προσπαθεί πάντα να βρει μέσα από την ιστορία ενδιαφέροντα παραδείγματα και αναφορές σχετικές με τη σημερινή πραγματικότητα, ήταν πώς φτάσαμε στο σημείο μια χώρα η οποία 15 χρόνια πριν είχε περάσει από ένα τραυματικό πόλεμο, χρεοκοπημένη υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο, να φτάσει στο σημείο εκείνο να μπορέσει με τέτοιο πνεύμα εθνικής ενότητας να πετύχει μια απίστευτη συλλογικότητα η οποία την οδήγησε σε μια τόσο μεγάλη εθνική επιτυχία. Και ίσως η απάντηση σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του βιβλίου, στην ιστορική περίπτωση την οποία γράφει ο ίδιος ο συγγραφέας και στην διακήρυξη του στρατιωτικού συνδέσμου, ο οποίος μέσα από την ενεργό του επέμβαση στα πολιτικά δρόμενα της χώρας διαμόρφωσε τις συνθήκες εκείνες για να έρθει ο Ελευθέριος Βενιζέλος από την Κρήτη στην Αθήνα και να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο τις πολιτικές εξελίξεις. Διαβάζω πάλι από την διακήρυξη αυτή τρία πράγματα, γιατί νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη ιστορική επικαιρότητα. Ο στρατιωτικός σύνδεσμος ποθεί. Η δικαιοσύνη απονέμεται γρήγορα και αμερόληπτα προς όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις. Η εκπαίδευση να καλύπτει τις ανάγκες της ζωής του λαού και της άμυνας της χώρας, να εξασφαλίζεται η ζωή, η τιμή και η περιουσία των πολιτών και τέλος να ανορθωθούν τα οικονομικά, παίρνοντας μέτρα για νοικοκυριμένη ρύθμιση των εσόδων και εξόδων του κράτους, ώστε αφενός να αναποφευστεί ο ελληνικός λαός από τους αβάσταχους φόρους, οι οποίοι σπαταλώνται, προσέξτε, για τη διατήρηση πολυτελών και περιθώριων υπηρεσιών και υπαλλήλων, για χάρη των απέσιων πελατειακών σχέσεων και αφετέρου να οριστούν ακριβώς τα όρια μέσα στα οποία επιτρέπεται να αυξηθούν οι δαπάνες για την άμυνα και την επίτηση του αξιώματος στρατού τον καιρό της ειρήνης. Και προσέξτε, συγγραφέα, σας θυμίζει κάτι αυτή η αναφορά της διακήρυξης στον στρατιωτικό σύνδεσμο 103 χρόνια πριν? Τα αιτήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό πολιτικό σύστημα παραμένουν δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, τα ίδια. Τότε επήλθε ένα σημαντικό γεγονός το οποίο μπόρεσε και έπαιξε τον ρόλο ενός καταλήτη για να ξεπεραστούν αυτές οι αγκυλώσεις του παρελθόντος. Τα ζητούμενα σήμερα παραμένουν δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, τα ίδια 100 χρόνια μετά. Τους Βαλκανικούς πολέμους. Σήμερα δεν κάνουμε να αντιμετωπίσουμε με την ίδια διδακτικότητα
απειλές ως προς την εθνική ανεξαρτησία της χώρας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι προβλήματα μέσα στην ίδια την χώρα. Τα αιτήματα όμως των καιρών παραμένουν τα ίδια. Και αν μπορούμε να κρατήσουμε ένα δίδαγμα από το βιβλίο, το οποίο το καθιστά εξαιρετικά επίγειο τη σημερινή εποχή, είναι πώς μια κοινωνία μέσα από μια διαδικασία ξεπεράσματος από μεγάλης κρίσης μπορεί να αναζητήσει και πάλι την χαμένη της συλλογικότητα. Αυτό το οποίο προκύπτει, είπαμε τώρα από το βιβλίο, είναι η εικόνα μιας κοινωνίας ενωμένης, συστρατευμένης σε έναν κοινό σκοπό. Ο κοινός σκοπός τότε ήταν η επέκταση της Ελλάδας, η γεωγραφική της επέκταση. Ο κοινός σκοπός σήμερα είναι διαφορετικός. Είναι η οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου με αξιοκρατία που θα ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις των ελληνικών πολιτών. Εάν λοιπόν μπορούμε να κρατήσουμε ένα πάγασμα από το βιβλίο, ένα συμπέρασμα το οποίο να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες τις σημερινές, είναι ακριβώς αυτή η αναζήτηση μια συλλογικότητα η οποία υπήρχε με πάρα πολύ έντονο τρόπο εκείνη την εποχή, μια κοινωνία σε συστράτευση και να πάρουμε τα μαθήματα αυτά, να τα εφαρμόσουμε με τον δικό μας τρόπο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την σημερινή βαθιά κρίση η οποία μας έχει την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Εύχομαι να το, όχι απλά να το αγοράσετε το βιβλίο, αλλά και να το διαβάσετε και δεν χρειάζεται να το διαβάσετε κιόλας, γιατί είναι ένα μεγάλο βιβλίο. Και αποσπασματικά να το διαβάσετε, θα μπορέσετε να πάρετε μία εικόνα για το πνεύμα της εποχής, για το άρωμα, αν θέλετε, εκείνης της εποχής, για τον δυναμισμό τον οποίο αποπνέει εκείνη η εποχή και νομίζω ότι αυτά τα μηνύματα και τα διδάγματα θα σας είναι εξαιρετικά χρήσιμα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει πριν δώσουμε το λόγο στο Φώτσα, τον Φλό, να πούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ιστορικά κοιμήλια πλέον φωνώσουν βρίσκονται σε αυτό το περίφημο κτίριο, όπως η στολή που βλέπετε δίπλα ή κάποια άλλα που υπάρχουν στον χώρο. Τα έχει φέρει από το μουσείο του Σιδηροκάστρου στο Βυζαντινό Κάστρο ο κύριος Μιχάλης Ταχτσίδης. Ένα δεύτερο, να διαβάσω μια επιστολή. Είναι από τον Στέλιο τον Παρθενελή, απευθύνεται στο Φώτσα Αντώνιο και αναφέρει: «Καταπιαστήκατε να αναδηλώσετε για τους σύγχρονους με τη μορφή ιστορικού μυθιστορήματος την ενδοξότερη περίοδο της νεότερης ιστορίας μας. Τότε που μέσα σε 10 μήνες διπλασιάστηκε η πατρίδα μας και πανέτοιμη συνέχιζε την προέλαση προς την Ελλάδα των δύο Ιππείων και τέτοιων θαλασσών. Τα καταφέρατε θαυμάσια, μπράβο σας. Η Ελλάδα ξεκινούσε τότε από συνθήκες χειρότερες ή πάντως εξίσου κακές με τις σημερινές. Είχε προηγηθεί η χρεοκοπία το 1893 και η ταπείνωση του 1997. Μεσολάβησε η έξαση του μακεδονικού αγώνα και ο σφοδρός πόθος των νέων παιδιών της για ανταποδοτικό χτύπημα. Διέθετε όμως τότε θέληση και αποφασιστικότητα. Τα σημερινά δημοσιονομικά ελλείμματα κουτσά στα βάθα τα καλύψουν. Μεγάλη έγνοια πρέπει να είναι για μας το έλλειμμα ισχύως και φραντήματος. Εκεί να αφοσιωθούμε ψυχή δε και σώμα». Αυτά και από το Στέλιο Παπαθεμελή. Καλώς ήρθατε στο κλάδο των συγγραφικών. Δέψτε μου να παραμείνω χημικός και να γράφω ιστορία όπως θα τη λέμε ένα χημικός, όπως είπε και ο αγαπητός καθηγητής, και το μάτι του επιστήμονα, που δεν θέλει να ούτε να ξεγελάσει κανέναν, ούτε να ωραιοποιήσει ή να υποβιβάσει κάτι, απλά να δει τι έγινε. Καταρχήν, επιτρέψτε με να απευθυνθώ σε βασιλιά πατέρα, σεβαστοί πατέρες και μητέρες που είστε εδώ, αγαπημένα μας παιδιά, για σας γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Και συγχωρήστε με που σας ξεγέλασα.
λέγοντας ότι εδώ θα κάνουμε παρουσίαση ενός βιβλίου. Η αλήθεια είναι ότι ο σκοπός μου ήταν να σας δείξω τον χώρο που πριν από 100 χρόνια αποφασίστηκε η τήρηση ενός πολέμου. Το χώρο μιας Ελλάδας που τότε ήταν ούτε 2,5 εκατομμύρια πληθυσμός, που έφτανε λίγο έξω από τη Λάρισα και μέχρι την Άρτα, που είχε τα νησιά των Κυκλάδων και 2-3 ακόμα, και αυτό ήταν όλο. Μια Ελλάδα όμως που είχε όραμα, είχε ενότητα και θέλησε, στηριγμένη σε αυτά, να προχωρήσει να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε το 1821. Όπως είπε και ο Στέλιος ο Παπαθεμελής στο μήνυμα που με έστειλε, και όπως το είπαν και άλλοι ομιλητές, οι συνθήκες ήταν πολύ παρόμοιες με τις σημερινές. Και το κακό συνήθειο που έχει η ιστορία είναι να επαναλαμβάνεται μέχρι να τη μάθουμε. Μέχρι να καταλάβουμε τι κάναμε λάθος. Θα επαναλαμβάνεται συνεχώς. Και τότε λοιπόν είχαμε χρεοκοπία και τότε είχαμε διεθνή οικονομικό έλεγχο, όπως να λέω και τώρα το ίδιο είναι. Και ανασυγκροτηθήκαμε και προχωρήσαμε. Αυτό που είχαμε ήταν σαφές, ήταν ότι είχαμε ένα όραμα. Δεν γκρινιάζαμε μόνο. Πέρασε το διάστημα της γκρινιάς, πέρασε το διάστημα που θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Το κεφάλι κάτω και μαζευτήκαμε. Εύχομαι να γίνει ξανά αυτό. Πιστεύω ότι θα γίνει. Ξέρετε, η Ελλάδα, η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα του πώς μεγαλούργησαν οι Έλληνες όταν ενωνόμουσαν. Ταυτόχρονα ξέρουμε πολύ καλά ότι μετά τον Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα είχαμε πολλοπλησιακούς πολέμους που ουσιαστικά διάλυσαν τις πρωταγωνιστικές δυνάμεις εποχής στην Αθήνα και στην Σπάρτη. Ξέρουμε ότι μετά τον Μεγάλο Αλέξανδρο είχαμε τους ελληνιστικούς χρόνους που σε πολλές ξένες γλώσσες το χελληνιστικό και ελληνιστικό σημαίνει παραδοσιακό. Ξέρουμε ότι το 1821 ακολούθησε το 1822 και ο Εμφύλιος. Ξέρουμε το 12-13 ότι εφορτήθηκε από τον διχασμό και από την καταστροφή της Μικρασίας. Ξέρουμε για το 40 και το 41 ότι ακολουθήθηκε από τον Εμφύλιο πόλεμο. Το έχουμε συνήθειο. Ξέρετε όμως η ιστορία τα αγνοεί αυτά και καλά κάνει. Καλό είναι να μελετάει κανείς την ιστορία, καλό είναι να βλέπει ότι εμείς οι Έλληνες αυτό το κουσούρι μας, όταν κάνουμε αυτό που λέμε γεμίσαμε την ξανάκα με το γάλα, σύντον και να κοτσάκι να χύνουμε. Αλλά η ιστορία δεν λειτουργεί έτσι. Όλος ο κόσμος ξέρει για τον Ιλιάδη που πήγαμε στο πυρί. Δεν ενδιαφέρει ο κόσμος για το ότι εμείς ήδη εξορίσαμε τον Ιλιάδη γιατί ο Θεοφιστοκλής, ο ήρωας της Σαλαμίνας, ο νικητής, πέθανε στην αυλή του Ξέρξη. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο ποιος είναι ο Θεοφιλίος. Η ιστορία, όπως γράφει στο βιβλίο, δεν νοιάζεται για Έλληνες ούτε για δικασμούς και Εμφυλίους. Για την ιστορία αυτά είναι επεισόδια που μένουν στη μνήμη 2-3 γενιές μόνο. Γι' αυτό και εμείς σήμερα ακόμα θυμόμαστε θυμόμαστε τον Εμφύλιο, παρασυζητάμε για αυτά τα πράγματα. Στην πραγματικότητα γιατί είναι θέμα αυτών των 2-3 γενιών. Στην ιστορία μένουν μόνο οι νίκες και οι θρίαμβοι, οι στιγμές της δόξας, οι ήττες και οι καταστροφές έχουν σημασία μόνο για εμάς τους ανθρώπους για να μελετήσουμε τα λάθη που έγιναν ώστε να μην επαναληφθούν. Αλλά η ιστορία δεν ενδιαφέρει για τα λάθη. Λάθη κάνουν όλοι. Η ιστορία προσγράφεται από τους μεγάλους. Και αν είναι κάτι πρέπει να μείνει σαν ηθικό δίδαγμα από εκεί έγινε το 12-13 και να μείνει σαν ηθικό δίδαγμα και από το τι έγινε στο Μαραθώνα, τι έγινε στη Σαλαμίνα, τι έγινε στη στρατή του Μεγάλου Αλεξάνδρου του 21, του 1940, είναι ένα. Ότι όταν οι Έλληνες ενώνονται, έστω και για λίγο, παγκαλουργούν.
Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα που πρέπει να μας γίνει. Πρέπει και στη σημερινή εποχή να ξεπεράσουμε τους διχασμούς που κουβαλάμε. Το προσπαθήσαμε κάποιες φορές, αλλά συνέχεια το σκλείζουμε. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα τι έγινε πριν από 50 χρόνια. Βεβαίως είναι η ιστορία και την ιστορική υπαξία. Βεβαίως έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε τούτο και τα οποία σα αποδίδονται στον Κέσσαρα. Αλλά από εκεί και πέρα. Η ιστορία των λαών γράφεται όταν προχωράνε μπροστά. Πώς ήταν τελικά την ιστορία των παππούδων τους. Η ιστορία των παππούδων μας την κοιτάμε μόνο για να δούμε πώς θα πάμε μπροστά. Η ιστορία σήμερα γράφεται με το να είμαστε στον 21ο αιώνα, να κάνουμε τι κάνουν οι αναπτυγμένες χώρες του 21ου αιώνα. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να μιλάμε για το τι έκαναν οι πρόγονοι μας και που ζούσαν οι πρόγονοι των άλλων. Αυτά είναι για όσους δεν ζουν. Όχι δεν προοδεύουν, δεν ζουν. Θα ήθελα να κάνω παραφυγικά να ζητήσω μια συγγνώμη. Ξέρετε, με ρώτησε κάποια στιγμή ένας φίλος, τι πάνε να ρωτήσω, παιδί είναι γιατί. Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής. Σα πω κανείς ότι σκέψεις μου, γιατί έγραψα λίγα για το παιδί δεν λοιπόν στο βιβλίο. Υπήρχε σαν χήμα ήταν και ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τους τρίτες εθελοντές που συνεχώς με κάνανε. Μετά σκέφτηκα το βάθος στα παραδείγματα γιατί αρχίζει να αποκτά δική του αυτονομία σχεδόν αυτό το κεφάλαιο. Και τελικά αυτό που διαπίστωνα είναι ότι αφενός έχει γραφτεί πολλά γιατί η κριτική ξέμπλακε με την ιστορία του. Αφετέρου, πραγματικά θα μπορούσε να είναι ένα βιβλίο ολόκληρο. Όχι ότι δεν έχει γράψει κάτι, το είπα αυτό, αλλά μπορούσε να είναι ένα βιβλίο ολόκληρο. Ξέρετε, μιλάμε για την εποχή όπου η Κύπρο και η Κρήτη δεν ανήκει στην Ελλάδα. Και όμως καραβιές ερχόντουσαν, είχαν ήδη ξεκινήσει και από τον Μακεδονικό αγώνα του 1904. Και όπου πηγαίναμε να προχωρήσουμε εθνικά θέματα, είχαν πηγαίνει μπροστά. Στην απορία του φίλου του Δημήτρη, του Καβουράκη, για το πού χάθηκε ο πρόγονος, κατά πάσα πιθανότητα, πάνω σκοτώθηκε ή Δεκέμβρη ή Γενάρη ή αρχές Γενάρη στις μάχες που γίνανε εκεί, Μανολιάστρα και Δρίσκο, μάλλον προς το Δρίσκο μεριά, όπου εκεί υπήρχε, εκτός από το Σύνταγμα Χριστών, το οποίο τότε συγκροτήθηκε γιατί μαζευόσαν και εμείς, τότε βάλαν σαν Σύνταγμα. Αυτούς που ήταν στην Ήπειρο, γιατί είχαν πιάσει, ήταν στο Μακεδονικό μέτωπο. Και εκεί υπήρχαν μεγάλες απώλειες από τον. Είχε μεγάλες απώλειες ο λόγος των τριτών φοιτητών. Πάνω από τους μισούς είχαν χαθεί τότε. Πιθανότατα είναι εκεί. Πραγματικά χρωστά όσα έπρεπε να έχουν γραφτεί περισσότερα σε αυτό το βιβλίο, αλλά ξέρετε, το κακό που είχε αυτό το βιβλίο είναι ότι αντιμετώπισε δύο προβλήματα. Ένα ότι έπρεπε να τελειώσει πριν την τελειώσει τη λήξη του πολέμου. Δεν είχε νόημα να γραφτεί το 2013 και να μην γίνει για το 2012. Και το δεύτερο ήταν ότι όσο πήγαινε μεγάλωνε. Αν το κρίνετε το βιβλίο από την οπτική του τυπογράφου, του εκδότη κλπ. Θα το δείτε μέχρι και παράδειγμα. Έχω προσπαθήσει να κλέψω χώρους από τα περιθώρια, βάζοντας λίγο μικρότερα γράμματα. Από και πάλι βγήκε σχεδόν 600 σελίδες. Αλλά αυτό που είχα αντιμετωπίσει είναι ότι αν ήταν χίλιες, θα ήταν μια σύγκοτο. Θα ήταν. Δεν θα τραβούσε αυτό που είναι ο στόχος σαν να γνωστοκοινώνουν τα παιδιά μας πρώτα απ' όλα. Σε αυτούς απευθύνεται αυτό το βιβλίο. Γιατί αυτοί δεν φτιάξουν αυτά που δεν φτιάξαμε. Μη που άλλα, στη διάθεσή σας. Και να δούμε ποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, ποιος θέλει να τοποθετηθεί σε κάτι.
Λιώστε τα λάθη. Αν δείχνετε την καλοσύνη που έχετε να έρθει στο μικρόφωνο, εδώ. Μας τη δίνει μέσα από το βιβλίο. Ο δε τίτλος
ο οποίος μας εξήγησε και ο αξιότιμος αρχηγός Γενεθά, προήλθε από την εντολή που δεν ήταν, ήταν εντολή, ήταν μια έκανευση για πρόσληψη του εξωτερικού έθνους από τις παρουσίασεις αυτού του κόσμου μέχρι και σήμερα. Και νομίζω ότι ένα πράγμα που θα μπορούσαμε να πάρουμε τα παιδιά μας μέσα από αυτό το βιβλίο είναι το πρόσληψη της λόγησης μέσω. Καλύτερα από μια σχέση. Η λόγη είναι συμβολισμός του πραγματικότητα. Είναι το όπλο με το οποίο κάνεις μία μάχη. Λόγη είναι και ο υπολογιστής. Λόγη είναι και το χαμόγελο όταν κουβεντιάζει με κάποιον. Λόγη είναι το να κάνει κανείς καλά τη δουλειά. Λόγη είναι το εργαλείο για να επιτυχάνει ένα σκοπό. Τίποτα όμως δεν επιτυχάνεται αν δεν μπορείς να βάλεις μέσα σου ότι θέλεις να πετύχεις ένα σκοπό. Στα παιδιά μας, αυτό είναι το καθήκον που έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, να τους δώσουμε την αίσθηση ότι δεν πάμε για καταστροφή. Και αναβάλλουμε συνήθως. Για νοικοκύρωμα, δεν πάμε για καταστροφή. Για να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε και μάλιστα για να τα φτιάξουν αυτά πολύ καλύτερα από εμάς. Θα με επιτρέψει να θέσω στον κυρίακο τον Μητσοτάκη, μια και είναι ο πολιτικός της συντροφιάς, μία ερώτηση. Και θα ήθελα και εκεί να επιβεβαιωθεί. Κυρίακο, τι πήγε στραβά από τη δική σου πλευρά, από τη δική σας πλευρά. Πριν πάμε στον Κυριακό, να ακούσουμε μία τοποθέτηση ακόμα, να έχουμε συνολική απάντηση και να πάμε στον κάτω. Μέχρι να έρθει ο φίλος του Σπύρος εδώ, να πούμε ότι είναι ο Σπύρος ο Σαρσίδης από το Μουσείο Σαρσίδη που ξεκίνησε ο πατέρας του. Συνεχίζει αυτός και έρχεται και η επόμενη γενιά, ο Έλληνας, που κάθεται μπροστά στα έδρανά μας. Και όπως και ο Διονύσης προηγουμένως μας μίλησε, που έφερε τα κοιμήλια που είναι εδώ μπροστά και δίπλα μου, τους οφείλουμε ένα κομμάτι της ομορφιάς της παρουσίασης. Χαιρετώ, πατέρα και πατέρα, την εποχή σας. Χαιρετώ την ομίλιο και την παρέα. Με το Φώτη γνωριστήκαμε πρώτη 2,5 χρονών, πριν 2,5 ετών, και εμείς πάλι μέσα από αυτό το κοινωνικό φαινόμενο που λέγεται Facebook, και ήρθε στη Μακεδονία για να περπατήσει τα ίδια χώματα των μαχών του Ρούπελ, μαζί και τα αντικείμενα και τα όπλα που πολέμησαν. Θα πάω κατευθείαν, θα αλλάξω το θέμα και θα πάω στην Κρήτη. Το 2004 στην Κάμπανο έκανα μία ομιλία στην ροκαμένη, την ματωμένη Κάμπανο. Έκανα μία ομιλία μέσα μπροστά στην στρατεία 6.500 περίπου κόσμο για τον ήρωα άλλος τον Αντωνακάκη, τον Γιώργιο, του οποίου το τυφέκιο βρέθηκε και είναι ένα από τα κοιμήλια του μουσείου μας, ο οποίος άφησε ένα μήνυμα μέσα, ένας άνθρωπος που ο οποίος μέσα στο πόλεμο, και αυτό που θα πω θα δώσω πολλές απαντήσεις στους νέους της κυρίσεως του, και το μήνυμα του γράφει, δεν γράφει τίποτα ούτε για την οικογένειά του, ούτε για τα παιδιά του, ούτε για το σπίτι του. Γράφει ένα μήνυμα ένας άνθρωπος μέσα στον πόλεμο, και λέει, εσύ που θα πάρεις το όπλο αυτό, να το προσέχεις, να το καθαρίσεις, να ξέρεις ότι πολεμάει καλά. Το μήνυμα που αφήσαν αυτοί που σκοτώθηκαν, που αγωνίστηκαν, είναι αν χρειαστεί, ποιος θα πάρει αυτό το όπλο. Το αμήνυσε το υπάρχει. Με το βιβλίο αυτό του φίλου του Φώτη Σαρατόπουλου, μου έδωσε το ερέθισμα και έρχομαι και σας φέρω τον αέρα της Μακεδονίας. Πήγα, περπάτησα τα ορίσματα των μαχών του Κυρκής, του Λαχανά, του Δεμήτρη Σάρ, της Βέντρινας, του Πετριτζίου και σας πληροφορώ ότι ειδικά εσείς φίλοι κριτικοί, κύριε Καβουρέκη και κύριε Μητσοτάκη, να μάθετε ότι ορίστε και κύριε Βελιβάκη, σας ενημερώνω ότι υπάρχει ένα χωριό στο Κυρκής που λέγεται Κριτικά, διότι εκεί είναι των υποταφείων των κριτών πολεμιστών. Πήγα προσκύνησε εκεί.
ένα λάθος μόνο έκανα, στο ότι μια περσινή συνάντηση που κάναμε με το θέμα του Ρούπερ, είχα φέρει σε ένα μεγάλο βάζο χώμα από το Ρούπερ και το μοιράσαμε σε σακουλάκια. Έπρεπε να το είχα κάνει τώρα και εδώ, από το πεδίο της μάχης, εκεί που έπεσαν 8.700 Έλληνες στρατιώτες στη μάχη 19-21 Ιουνίου του Κυρκής Λαχανά, έπεσαν 8.700 και τη φορά μάχη, αλλά έπεσαν τόσα ελληνικά κορμιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο τον Φώτη που με κάλεσε να φέρουμε κάτι που μπορούμε από το μουσείο, γιατί καλύτερο να μην φέρουμε ένα στρατιώτη Έλληνα, ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη της Τζουμαγιάς, είναι το ανώτερο σημείο κλέσμα του Μαγιάς που έφτασε ο οδηγός στρατός και έγινε συνδικολόγηση. Είναι ένας ένας στρατιώτης που τον βρήκε μια Ελληνίδα, διότι η Τζουμαγιά τότε είχε 15.000 περίπου. Είναι το σημερινό πλαγόεδρο, 80 χιλιόμετρα πάνω από τα σύνορα τα ελληνικά. Το περιέταξε, ήταν τραυματίας μια Ελληνίδα, πέθανε, τον θάψανε, η κόρη της κράτησε αυτή τη ζωή και αυτήν η κόρη, η εγγονή, στις έρευνες που κάνουμε με το μουσείο, μας την δώσε. Φέραμε εδώ, είναι αυθεντική που βλέπετε η ιστορία από έναν στρατιώτη που έκανε αυτή την πορεία. Το πιο σουκάμαμο, μάλιστα δεξιά, αν το βγάλουμε το δείτε, γράφει ελληνικός στρατός 1911, είναι οι εξαρτήσεις, τώρα λέξαμε να πούμε δύο-τρία τεχνικά χαρακτηριστικά, είναι οι εξαρτήσεις και το ο γυλιός του καραβάνα και τη φυγή ο Μάλιγερ Σνάουερ των 6,5 χιλιοστών. Ευχαριστώ έτσι με αυτή την ευκαιρία τον πατέρα μου που έκανε αυτό το μεγάλο έργο. Σε αυτόν τον χρωστάμε τη συλλογή του μουσείου, το οποίο περιέχει 5.000 περίπου αντικείμενα. Και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά πολύ τον γιο μου, ο οποίο είναι ο έλεγχο που βλέπετε εδώ μπροστά, το εγγονό του, και στον οποίο ανέθεσε το μουσείο. Δεν έκλεισε, δεν ανήκει τώρα στο γιο μου, που είναι συνεννόμενο του πατέρα μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για το έργο. Προθέτουμε κάποιες, ας πούμε, πολιτικές ίσως απαντήσεις. Κυρία Κύριε. Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω στην κυρία που έκανε την πρώτη τοποθέτηση ότι η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια η οποία μας στήσει κοινωνίες σε ευδαιμονία. Την εποχή των πατεράδων μας και των παππούδων μας δεν υπήρχε έντονη κατάθλιψη, ακριβώς διότι προκλήσεις της καθημερινότητας, τα τέτοιες που δεν τους επέτρεπαν ίσως να απασχολούνται από πράγματα ίσονος σημασίας. Πολλές φορές επιτρέφω μια προσωπική αναφορά. Με ρωτάνε άνθρωποι, μα καλά ο πατέρας σου που βρίσκει τον κέφι και την διάθεση και αυτή την φυσική αισιοδοξία και την φιλοδοξία την οποία έχει στα 94 να συνεχίζει να ζει τη ζωή με τόσο έντονο τρόπο και η εξήγηση την οποία δημιουργώ είναι ότι ακριβώς τα βιώματα και οι εμπειρίες του ήταν τόσο έντονα που τα σημερινά προβλήματα μπορεί να του φαντάζουν σχετικά μελιτέα σε σχέση με το οποίο πέρασε την προηγούμενη γενιά. Να μου πείτε πώς το εξηγούμε αυτό σε έναν νέο άνθρωπο 27 χρονών, ο οποίος ο ίδιος δεν έχει ακριβώς τα βιώματα μιας άλλης εποχής και ευτυχώς, διότι η ελληνική κοινωνία εν πολλής έχει προοδεύσει. Και θα συμφωνήσω με την παρατήρησή του ότι πράγματι ένας πόλεμος από τη φύση του μπορεί να κινητοποιήσει μια ολόκληρη κοινωνία για να αναδείξει μια χαμένη συλλογικότητα, αλλά πώς πετυχαίνουμε αυτό το εγχείρημα εν καιρό ειρήνης, χωρίς να έχει πρώτα επέλθει μια εθνική καταστροφή η οποία μπορεί να μας κινητοποιήσει. Εκεί λοιπόν ήταν δυστυχώς η Λεφόντη η μεγάλη αδυναμία του ελληνικού πολιτικού συστήματος, όταν στους καλούς καιρούς είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε σχετικά ήπιες παρεμβάσεις και να διορθώσουμε με έναν τρόπο προοδευτικό παραδοσιακές αδυναμίες στις κοινωνίες και τις οικονομίες. Και τις οικονομίες μας δεν το κάναμε. Τότε όλοι, θα έλεγα, σε μια κατάσταση πολιτικής και οικονομικής ευδαιμονίας, μετακυλούσαμε τα προβλήματα για το μέλλον μέχρι που να έρθει μια πάρα πολύ σημαντική κρίση για να μας υποχρεώσει ενδεχομένως τώρα να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει πολύ πιο ίδια στο παρελθόν.
Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε μια εποχή πολέμου. Πριν όμως από την εποχή του πολέμου, από το 1910 μέχρι το 1912, προηγήθηκε μια ειρηνική περίοδος ενός τεράστιου συγκεκριμένου μεταρρυθμιστικού έργου. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έμεινε γνωστός στην ελληνική ιστορία, πρωτίστως για τα κατορθώματα του συνεισφυγικού πολιτισμού. Όμως για να μπορέσει η χώρα να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να μπορέσει να πολεμήσει νικηφόρα σε δύο βαλκανικούς πολέμους και στη συνέχεια να διεκδικήσει αυτά που της άξιζαν, είχε προηγηθεί μια περίοδος στην οποία ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατάφερε και συγκέντρωσε δίπλα του ό,τι καλύτερο είχε η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό πολιτικό σύστημα τότε. Και νομίζω ότι ενδεχομένως αν πρέπει να μελετήσουμε μια περίοδο η οποία να έχει αναφορές σε εποχές ειρήνης και όχι σε εποχές πολέμου, ακριβώς αυτή την περίοδο θα πρέπει να μελετήσουμε. Και αν μπορώ να δώσω μια απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν έχουμε ενδεχομένως σήμερα τους πολιτικούς που είχαμε τότε, δεν μπορώ να το δώσω εύκολα, πέρα από να πω ότι έχουμε τους πολιτικούς που ενδεχομένως αξίζουν, γιατί οι πολιτικοί που ψηφίζονται από εσάς δεν διορίζονται από κανέναν άλλο. Να μπορούμε λοιπόν με κάποιο τρόπο να ξεπεράσουμε αυτές τις αδυναμίες ή να μπορέσουμε πάλι και ως πολιτικό σύστημα να δώσουμε δυνατότητα στους καλύτερους μεγαλύτερους που προέρχονται να μπορέσουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Διότι θυμάμαι πάντα και ενδεχομένως αυτή η εποχή να είναι πολύ χαρακτηριστική αυτής της κρίσης, μια φράση την οποία λένε εμείς στην Κρήτη, ότι ο άντρας κάνει την γενιά και όχι η γενιά τον άντρα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτιαξε εκείνη τη γενιά του με τον τρόπο του. Σήμερα μπορεί να μην υπάρχει μια πολιτική αυτού του διαμετρήματος ή αυτού του ιδιαίτερου χαρακτήρα. Υπάρχουν όμως πολλοί άξιοι άνθρωποι, οι οποίοι αν δουλέψουν μαζί και αν καταφέρουμε να τους ενώσουμε με κάποιο τέτοιο τρόπο και να τους δοθεί η δυνατότητα να δουλέψουν μαζί, μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών σε συνδυασμό με μια κοινωνία και να κλείσουν αυτό, η οποία θα πάψει πια να σκέφτεται ο καθένας το δικό του στενό προσωπικό συμφέρον και να μπορέσει επιτέλους με κάποιο δημιουργικό τρόπο να συστατευτεί σε έναν ευρύτερο αγώνα τον οποίο πρέπει να δώσουμε για να ξεπεράσουμε αυτή την ιδιαίτερη ελληνική οπισθοδρομικότητα, που δυστυχώς μας έχει τραβήξει πάρα πολύ πίσω. Δεν ξέρω αν απάντησα στα ερωτήματά σας με τρόπο πιστικό. Αν είχα και εγώ όλες τις απαντήσεις σε αυτά τα δύσκολα ερωτήματα, θα αισθανόμουν πολύ πιο άνετα, αλλά σας μίλησα βιομηχανικά ως ένας άνθρωπος ο οποίος αφενός είναι ενεργός πολιτικός με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, αλλά αφετέρου αισθάνεται πάντα και παλιά την κληρονομιά μιας πολιτικής οικογένειας η οποία, αν θέλετε, στιγμάτισε την νεότερη ιστορία αυτής της χώρας με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Γι' αυτό και επέλεξα, ίσως κρατώντας χαμηλά το πίσω των προσεγγιών, να μην σας μιλήσω με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, το μετά από τον πρωταγωνιστή αυτού του βιβλίου, αλλά να σας μιλήσω για τον παππού μου, ο οποίος ήταν ανιψιός του Ελευθέριου Βενιζέλου, αλλά εμφανίζεται σε αυτό το βιβλίο με την ιδιότητα ενός αυτού αγωνιστή Μακεδονών. Κλείνοντας λοιπόν, να καταθέσω ένα πολύ μικρό προσωπικό μου βίωμα από το βιβλίο. Θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα κόσμημα για οποιοδήποτε βιβλιοθήκη. Και να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Φώτη Σαρατόπουλο, γιατί μέσα από αυτό το βιβλίο, παρότι και το ξέρει ο Φώτης και κάποιοι από εσάς εδώ ασχολούμαι με την ιστορία, έμαθα πράγματα από αυτό το βιβλίο που δεν ήξερα. Θα το βρείτε έξω από την αίθουσα. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ, τους σεβαστούς ανθρώπους αυτού του πάνελ,
και στο επανειδήν και επαναλέγει στο δεύτερο να κάνουμε πόλεμο όσο να είστε καλά. Thank you.